Θέλω να σε πάω μέχρι τα Χανιά και θέλω να πάμε όλοι μαζί μέχρι τα Χανιά για να δούμε ένα ζήτημα που αφορά το Υπουργείο Παιδείας. Αυτή την ιστορία με τα πειραματικά σχολεία. Ξέρεις ότι τα πειραματικά σχολεία, τα οποία ήρθαν στον παρόδο, υπάρχουν στη χώρα μας ήδη από το 1929. Βέβαια. Το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, είναι, πώς να το πω, στην αιχμή, θα λέγαμε, των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας. Όμως, υπάρχουν μερικά προβλήματα. Για παράδειγμα, στα Χανιά υπάρχει πειραματικό γυμνάσιο. Το πειραματικό γυμνάσιο, στο τέλος της χρονιάς, φάγει από φίτους που θα πρέπει να πάνε σε ένα λύκειο, σωστά? Σωστότατα. Πειραματικό λύκειο δεν υπάρχει. Πρέπει να δημιουργηθεί. Πού θα δημιουργηθεί το πειραματικό λύκειο, γιατί δεν υπάρχει ένας χώρος για να στεγάσει το λύκειο. Δηλαδή, ο σχεδιασμός σταμάτησε στο γυμνάσιο. Δηλαδή, δεν ξέρουν στο Υπουργείο ότι υπάρχει και επόμενη. Δηλαδή, υπάρχει και το λύκειο μετά το γυμνάσιο. Δεν ξέρω. Κύριε Κυριακάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν ξέρουν στο Υπουργείο ή τέλος πάντων οι αρμόδιοι ότι μετά το γυμνάσιο έρχεται το λύκειο. Είναι αλήθεια ότι όταν κάτι ξεκινά στραβά, συνεχίζει και στραβά. Δηλαδή, οι σχεδιασμοί ήταν αυτού του είδους. Όπως σωστά είπατε, πειραματικά σχολεία στη χώρα μας υπάρχουν από το 1929. Το πρώτο ήταν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ξέραμε ότι αυτά υπάρχουν για να διασυνδέονται με τα παιδαγωγικά τμήματα τα οποία έχουν την επιστημονική καθοδήγηση και μέσω αυτών δοκιμάζουν, κάνουν πειραματισμούς, σε πάση περιπτώσει, στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, στα βιβλία, στις μεθόδους διδασκαλίας κλπ. Όπως καλά ξέρετε, εμείς στα Χανιά δεν έχουμε παιδαγωγικό τμήμα, άρα ήταν μια πολιτική απόφαση να φτιάξουν πειραματικά σχολεία, τα οποία μάλιστα τα λένε πειραματικά πρότυπα ταυτοχρόνως στον νόμο, δηλαδή τα τσουβαλιάζουν. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πολυλογώ, ξεκίνησαν στραβά, μετέτρεψαν βιαίως σε εισαγωγικά ένα γυμνάσιο της πόλης σε πειραματικό. Πότε δεν έγινε αυτό, κύριε Κυριακάκη, αυτό πότε έγινε? Πριν 2,5 χρόνια. Πριν δυόμιση χρόνια. Μάλιστα. Ήτανε Μάρτιος του 20, νομίζω, έγινε η πρόταση από τον προϊστάμενο τότε στο Υπουργείο, χωρίς να υπάρξει προηγουμένως καμία διαβούλευση. Μάλιστα, υπήρχε αντίθεση από τους καθηγητές του σχολείου. Εν πάση περιπτώσει, μετατρέπουν άρον-άρον ένα γυμνάσιο της πόλης, με αποτέλεσμα οι μαθητές αυτού του γυμνασίου μετά, των δημοτικών, εν πάση περιπτώσει, της γειτονιάς, να μην μπορούν να πάνε στο γυμνάσιο. Τα υπόλοιπα γυμνάσια φρακάρανε, υπάρχει μαθητικός υπερπληθυσμός κλπ. Φτάνουμε τώρα μετά από 3 χρόνια. Δεν έκαναν απολύτως τίποτα, ούτε έψαξαν, ούτε προγραμμάτισαν. Δεν είχαν να κάνουν τίποτα, εν πάση περιπτώσει. Πίστευαν ότι πολύ απλά θα βαφτίσουν πάλι ένα από τα λύκεια της πόλης σε πειραματικό και όλα θα τελειώσουν. Δηλαδή, όμως, κύριε Κυριακάκη, δεν μπήκε κανείς αρμόδιος στον κόπο να κοιτάξει τι θα γίνει και με το λύκειο, υπήρξαν, με την ίδρυση πειραματικού λυκείου? Υπήρξαν κάποιες συζητήσεις για έναν χώρο, ένα άλλο χώρο, αλλά ξέρετε, όλα αυτά ήταν να βγάζουμε δελτία τύπου, να τα στέλνουμε στα μέσα για να εμφανιζόμαστε, γιατί ερχόταν και εκλογές και κάτι τέτοια. Από το 2020. Επί της ουσίας τίποτα. Εμείς στην πόλη των Χανίων αυτή τη στιγμή έχουμε 4 γενικά λύκεια στο κέντρο και 4 στους περιαστικούς δήμους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν πάρουμε ένα από αυτά και το μετατρέψουμε σε πειραματικό, οι μαθητές που θα περισσέψουν δεν χωράνε σε κανένα από τα άλλα. Αυτό το γεγονός της απλής αριθμητικής κατάλαβε και ο προϊστάμενος, ο πρώην προϊστάμενος, ο κύριος Αμπελάς, ο οποίος έκανε αρνητική εισήγηση στο Υπουργείο, λέγοντάς τους ότι αφού δεν έχουμε χώρο, αφού δεν έχουμε σχολικά κτίρια, δεν μπορώ να μετατρέψω κανένα σχολείο της πόλης, γιατί οι υπόλοιποι μαθητές δεν χωράνε. Να σας το πω απλά. Αν έχετε 4 καρέκλες και είστε 6 άτομα, πού θα κάτσουν οι 2? Αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Και ο άνθρωπος λοιπόν παραιτήθηκε, προφανώς, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι δέχτηκε ασφιχτικές πιέσεις, παρά και αντίθετα με τη λογική αλλά και τη βούληση των κατοίκων της πόλης, δεν προέβη. Από εκεί και μετά, αφού παραιτήθηκε, αναζωπηρώθηκαν οι φήμες ότι θα γίνει αυτή η μετατροπή με τον καινούριο προϊστάμενο που δεν έχει αναλάβει ακόμα. Ένα λεπτό, κύριε Κυριακάκη. Ναι. Πριν από μερικές ημέρες διαβάσαμε ότι ήταν απόφαση, νομίζω, της Δόμνας Μιχαηλίδου, της Υφυπουργού Παιδείας, σωστά, να μην γίνει τελικά. Να ακυρωθεί η πρόταση. Η κυρία Μιχαηλίδου είπε στη Βουλή
Προσέξτε, δεν είπε για τη μετατροπή, είπε ότι δεν θα ιδρυθεί πειραματικό, που σημαίνει ότι δεν θα φτιάξουν νέο σχολείο. Άρα άφησε ως μοναδικό ενδεχόμενο ύπαρξης πειραματικού τη μετατροπή. Μάλιστα. Και ταυτοχρόνως, από ό,τι γνωρίζω, αν με διαψεύσουν αυτοί που πρέπει να με διαψεύσουν, υπήρξαν ασφιχτικές πιέσεις στον προϊστάμενο τον κύριο Αμπελά να κάνει κάτι πέρα από κάθε λογική. Και ο άνθρωπος παρετήθηκε. Α, υπάρχει πολύ παρασκήνιο δηλαδή εδώ, αυτό λέτε κύριε Κυριακάκη. Είναι ολοφάνερο. Είναι ολοφάνερο. Είναι ολοφάνερο. Η δήλωση της κυρίας Μιχαλίδη ήταν ακριβώς αυτή. Πόσα παιδιά ότι δεν έχει θα ιδρύσουμε. Πόσα αν παιδιά έχει το πειραματικό γυμνάσιο αυτή την ώρα? Κοιτάξτε, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Το πειραματικό γυμνάσιο Χανίων αυτή τη στιγμή, ιδρυόμενο, είχε αποφασιστεί ότι θα παίρνει 3 τμήματα ανά τάξη, 75 παιδιά δηλαδή. Mm-hmm. Όμως την τελευταία χρονιά πήρε 4. Και έτσι λοιπόν έκοψε και τη δυνατότητα να συστεγαστεί προσωρινά το πειραματικό λύκειο, η πρώτη του τάξη, με το πειραματικό γυμνάσιο. Mm-hmm. Αυτό ουσιαστικά δηλαδή δεν υπήρξε σε κανένα σημείο χρονικό καμία λογική απόφαση και κανένα σχεδιασμό. Αν επιμείνουν όλα. Κύριε Κυριακάκη, αν επιμείνουν στο σχεδιασμό για τη βίαιη, όπως λέτε, μετατροπή κάποιου λυκείου σε πειραματικό, εσείς πώς θα απαντήσετε? Θα κινηθείτε και νομικά αν χρειαστεί? Θα σας πω. Αυτό είναι το τελευταίο. Πριν από αυτό, να σας πω ότι 23 του Δεκέμβρη, 27, 29 και χτες, προχτές πότε ήταν, γίναν αλλεπάλληλες συναντήσεις και κινητοποιήσεις στις οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες γονείς των πληττόμενων σχολείων ακόμα και πολλοί καθηγητές, έτσι, πολλοί εκπαιδευτικοί. Άρα λοιπόν, το πρώτο βήμα της δράσης μας, ο πρώτος συντονισμός μας είναι ότι 8 του μήνα τα σχολεία στο κέντρο της πόλης τουλάχιστον δεν θα ανοίξουν. Μάλιστα. Αυτό είναι σίγουρο. Θα υπάρχει κατάληψη από τους γονείς, να σας το πω απλά. Μάλιστα. Είναι αποφάσεις των γονέων, δεν τα λέω εγώ αυτά. Άρα λοιπόν, από εδώ και πέρα θα υπάρχει μεγάλη αναταραχή αν δεν πάρουμε τη διαβεβαίωση ότι δεν θα προχωρήσουν σε μετατροπή. Τώρα, από εκεί και πέρα προφανώς, όπως λένε και οι ίδιοι, το κράτος έχει συνέχεια. Ο προϊστάμενος λοιπόν της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει μια 12-σέλιδη επιστολή πόρισμα, ας πούμε, ο προηγούμενος, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς και προφανώς θα πάμε και στα δικαστήρια. Δεν μπορεί, πέρα από τη λογική και την πραγματικότητα των κατοίκων της πόλης, των μαθητών και των γονιών, να λες σε ένα παιδί ότι δεν με νοιάζει ποιο σχολείο θα πας. Εγώ θα ιδρύσω ένα πειραματικό. Έπρεπε 3 χρόνια τώρα να μην εμπέζουν και τους ανθρώπους που έχουν τα παιδιά τους στο πειραματικό και τα οποία πήγαν εκεί με κλήρωση, έτσι. Να μην εμπέζουν αυτούς τους ανθρώπους ότι θα σας βρούμε μια λύση και να τους κλείνουν το μάτι ότι εμείς πάλι θα μετατρέψουμε ένα σχολείο. Αφού δεν βγαίνουν οι αριθμοί, πώς θα μετατρέψουν? Λοιπόν, στον κήπο των Χανίων. Κοντέινερ, στον κήπο, μια χαρά θα χωρέσουν τα παιδιά εκεί, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή πάνω από 1000 παιδιά στο νομό Χανίων, πάνω από 50 σχολικά τμήματα τάξεων, κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Η κατάσταση της σχολικής στέγης είναι δραματική στα Χανιά. Τα σχολεία έχουν 27, καμιά φορά και 28 τμήματα, αξιοποιούνται αποθήκες, αίθουσες ακατάλληλες, επειδή έχουν να χτιστούν σχολεία πολλά χρόνια. Το τελευταίο φτιάχτηκε πριν 15 χρόνια. Μάλιστα. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, κύριε Κυριακάκη. Βεβαίως, και θα το ξανασυζητήσουμε προσεχώς. Θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, Μέρη. Τα παιδιά δεν θα πάνε λοιπόν σχολείο στα Χανιά στις 8 του μήνα, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτή την εκτίμηση, και βλέπουμε. Και βλέπουμε, θα γίνει, μπορεί να έχουμε και δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.